17 και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει το ποσό των 50.000 δραχμών προσφορά των καταστημάτων Scanner. Ας δούμε όμως το δωροθέτη. Scanner. Εκεί όπου η υψηλή τεχνολογία συναντά την υψηλή αισθητική και τις μοναδικές προσφορές. Στα 4 καταστήματα της Scanner θα βρείτε τα πάντα γύρω από τις ηλεκτρικές συσκευές, τα είδη οικιακής χρήσης και την κινητή τηλεφωνία. Scanner. Αργυρούπολη, Παλαιό Φάληρο, Γαλάτσι, Κέντρο. Scanner. Και όλο το κέρδος είναι δικό σας. Και τώρα η γυναίκα της χρονιάς μόνο στο ντους. Η γυναίκα της Ευρώπης και η γυναίκα της χρονιάς. Ο λόγος για τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία τιμήθηκε για την κοινωνική της προσφορά και τη μοναδική προσωπικότητά της από το απόλυτο γυναικείο περιοδικό, το περιοδικό Diva. Το βραβείο παρέδωσε στην κυρία Βαρδινογιάννη ο πρόεδρος του Ομίλου Δάφνη Επικοινωνίες, κύριος Γιώργος Δραγώνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ελληνική κοινωνία να μάθει να αναγνωρίζει και να τιμά τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πέρα από τα επαγγελματικά ή τα ψυχαγωγικά τους ενδιαφέροντα αναπτύσσουν μια δραστηριότητα κοινωνικής προσφοράς. Οι άνθρωποι δηλαδή που διαθέτουν ένα σημαντικό ποσοστό και του χρόνου τους και των χρημάτων τους στο να προσπαθούν να λύνουν ή να συμβάλλουν στη λύση κοινωνικών προβλημάτων. Και νομίζω ότι η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη ήταν ακριβώς αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δραγώνα και τους συνεργάτες του για την εξαιρετική τιμή που μου έκανε ο Κώστας για τα καλά της ρόλης. Θα ήθελα επίσης να πω ότι βρίσκομαι ανάμεσά σας με πολύ μεγάλη χαρά να γιορτάσουμε τα 2 χρόνια Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πολλοί επώνυμοι από όλους τους χώρους, οι οποίοι φυσικά έσπευσαν να συγχαρούν την κυρία Βαρδινογιάννη, αλλά και το περιοδικό Diva για την πρωτοβουλία του. Επειδή νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια οικονομική ηγέτιδα τάξη περισσότερο υπεύθυνη και με μεγαλύτερες κοινωνικές ευαισθησίες, εγώ τη συγχαίρω γιατί πιστεύω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, μία γυναίκα με δυναμισμό, κλάς και έντονο κοινωνικό έργο. Σίγουρα η γυναίκα της χρονιάς. Επιτέλους άρχισαν τα έργα για την Ολυμπιάδα του 2004. Και γιατί όχι, μένουν μόλις 5 χρόνια. Επιστρατεύτηκαν λοιπόν οι πάντες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από αυτή την προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να λείπουν και οι stars, οι οποίοι με τη λάμψη τους και τα προσόντα τους βοήθησαν στην επίτευξη του στόχου μας. Πάμε λοιπόν να δούμε επώνυμους εν ώψη του 2004. Celebrity 2004. Το 2004 μας έρχεται. Εμπρός βήματα χει να το προεπαντήσουν επώνυμοι με Χάρη Περισσή. Επιτέλους, μετά από τόσες αγωνίες και αγώνες, αρχίζουν τα έργα για την Ολυμπιάδα του 2004. Και όπως είναι φυσικό, πολλοί είναι οι επώνυμοι που θα βοηθήσουν για να είναι όλα έτοιμα το 2004, αλλά και για να περάσουν οι Έλληνες και ξένοι αθλητές όσο το δυνατόν καλύτερα. Πρώτη και καλύτερη, η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Σύμφωνα με το περιβάλλον της, η Δήμητρα, αν όλα πάνε καλά με τη δίωξη που της έχει ασκηθεί, θα διαθέσει τη βίλα της ως ξενώνα για τους επίσημους ξένους προσκεκλημένους. Και βέβαια θα σερβίρονται και οι διάσημοι λαχαντονουμάδες της κυρίας Πολυξένης. Ο Λάκης Λαζόπουλος ανέλαβε την ψυχαγωγία των αθλητών. Κάθε μέρα και μετά τις προπονήσεις τους, θα δίνει 2 παραστάσεις πρωινή και απογευματινή λαϊκή. Ο Λάκης, εκτός από το να κάνει το τζίμι, θα καταπίνει και φωτιές. Η Τζούλια Παπαδημητρίου ανέλαβε ήδη με δόξα και τιμή το τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Ολυμπιάδας. Η Τζούλια είχε ζητήσει να αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών, αλλά η απάντηση που πήρε ήταν απόλυτη. Για τρέλους μας πέρασε στη χρυσή μου. Το Σαμπρινάκι δεν ήταν δυνατόν να λείψει από το τίμο όσων εργάζονται σκληρά για το 2004. Η Σαμπρινούλα λοιπόν θα ελέγχει αν τον καζόν σε όλα τα γήπεδα είναι καλοκουρεμένο, καλοποτισμένο και έτοιμο για τους αγώνες. Η τιμωρία των γκαζοκουρέων θα είναι σκληρή. Θα ακούν για 15 μέρες συνέχεια το Σαμπρίνιο σουξέ. Φεγγάρια καθρέφτες, τη νύχτα κλέφτες. Η Έλλη Αγγελιδάκη θα είναι υπεύθυνη όλων των βαλιτσοκουβαλιτών του Ολυμπιακού χωριού. Τα στιφάρα λόγω γυμναστικής μπράτα της Έλλης θα κρατάνε τις βαλίτσες των μεγαλύτερων αθλητών του κόσμου. Τέτοια τιμή η Έλλη.
ο Κώστας Χαρτοδιπλωμένος θα κάνει face control στην είσοδο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Αναμενόμενο είναι το στάδιο να γεμίσει με ξανθιές υπάρξεις, καθώς ο Κώστας φημίζεται για την προτίμηση του το ξανθό αδύνατο φίλο.